Και εκεί μακρύ ως επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση, γνωρίζουμε ότι έχετε καταθέσει τον συνδυασμό στο πρωτοδικείο με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως πλέον έχει αλλάξει το σύστημα. Πείτε μας πώς ακριβώς κλείνει για εσάς αυτή ουσιαστικά η κατάθεση του νέου ψηφοδελτίου. Σε ό,τι αφορά τη Λαϊκή Εισπύρωση, πρέπει να πω ότι, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς και όσοι θα μας παρακολουθήσουν, ότι η Λαϊκή Εισπύρωση δεν είναι ένα συνδυασμό συγκυριακός που ήρθε απλά για να περάσει μια θητεία και για λόγους τέλος πάντων που ίσως κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν να μην συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί ακριβώς η Λαϊκή Εισπύρωση είναι ένας συνδυασμός που όπως εμείς εκτιμάμε και έτσι όπως το επικοινωνούμε και στον κόσμο, είμαστε αυτή η λαϊκή φωνή που θέλουμε να δυναμώσει σε αυτή την καινούργια θητεία, συνεχίζοντας αν θέλετε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από το 2010 με την ονομασία του συνδυασμού που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, ένα συνδυασμός που αν θέλετε είναι η παράταξη του ΚΚΕ μέσα στους δήμους και τις περιφέρειες. Ωστόσο, επειδή καταλαβαίνω ότι θέλετε να με ρωτήσετε για το... Για τον αριθμό πόσο έκλεισε το ψηφοδέλτιο, βεβαίως. Λοιπόν, είμαστε 55 χώρια από μένα συνυποψήφοι, διαταγμένοι στις δημοτικές ενότητες, στις τρεις δημοτικές ενότητες και στις ενότητες και στις δημοτικές κοινότητες, σε τέσσερις από αυτές, έτσι όπως ο νόμος ορίζει και δίνει τη δυνατότητα για να υπάρξει ένας συνδυασμός και να διεκδικήσει την εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη ΣΚΟ, αν θέλετε, πέρα από τα υπόλοιπα. Υπάρχει η ανανέωση του ψηφοδελτίου σας, κυρία Μακρύ? Ναι, υπάρχει ανανέωση με συναδέρφους συνυποψήφιους που έχουμε βρεθεί και σε άλλους αγώνες της καθημερινότητας, όπως λέμε εμείς, στην διεκδίκηση για τα δικαιώματα του λαού και των κατοίκων σε ό,τι αφορά τομείς, όπως θα λέγαμε έτσι, με επικεφαλίδες, γιατί τώρα δεν μας παίρνει και ο χρόνος για να πούμε τα ιδιαίτερα, θα έχουμε χρόνο μπροστά μας να τα πούμε, να τα ανοίξουμε δηλαδή, για τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, για τα εργασιακά, την κοινωνική ασφάλιση, για τη γυναίκα, τον άνεργο, το παιδί, για την κοινωνική δομή, για την κοινωνική πρόνοια. Για όλα αυτά δηλαδή που απασχολούν τον κόσμο, την πλειοψηφία του κόσμου του νησιού και δυστυχώς, όπως εκτιμάμε εμείς, διανύουμε το τέλος μιας θητείας, μιας χαμένης τετραετίας με πολλές υποσχέσεις, πολλές εξαγγελίες, με πράξεις που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση συμφερόντων μεγάλων και επιχειρηματικών, όμως στα απλά πράγματα, στα καθημερινά που θα μπορούσαν να γίνουν κάποια και βεβαίως θα μπορούσαν να διεκδικηθούν και άλλα πιο μεγάλα, αρκεί βέβαια να υπήρξε και η πολιτική διάθεση και η πολιτική βούληση και η κατεύθυνση, υπάρχει όχι μόνο στασιμότητα, αλλά υπάρχει η υπηρέτηση του σκοπού που λέει τώρα εδώ πέρα ότι η πρόοδος και η κανονικότητα είναι να μην υπάρχει μόνιμη απασχόληση στον Δήμο, να δουλεύει ο κόσμος πάνω από 8 ώρες, να φορτώνεται με ανταποδοτικά τέλη και φόρους και από τον Δήμο και έτσι να διαβαίνουμε και χωρίς να υπάρχει και αντίδραση κιόλας, γιατί υπάρχει και ένα πλαίσιο ή τέλος πάντων εξυγχρονίζεται ένα πλαίσιο που θα σου απαγορεύσει, αν δεν υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο ενώ και από την πλειοψηφία, να αντιδράς και να διεκδικείς αυτό που σου αξίζει σήμερα να ζεις. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, η Λαϊκή Εισπύρωση θέλει το νησί μας να είναι όμορφο. Και εμείς λέμε ότι για να είναι το νησί όμορφο πρέπει και οι ανθρώποι που ζουν, οι κάτοικοι που ζουν πάνω σε αυτό, η πλειοψηφία των κατοίκων δηλαδή, τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, να είναι ευχαριστημένα, να ζουν χωρίς το άγχος, χωρίς μία θηλιά γυρισμένη γύρω-γύρω από το λαιμό τους, από τις υποχρεώσεις και από αυτά που πρέπει να κάνουν στην καθημερινότητα. Θεωρούμε ότι ο Δήμος παίζει ρόλο σε αυτό, δηλαδή στο πώς διαμορφώνεται η κάθε μέρα. Δεν μπορεί να νύπτει τα σχήρας του και να λέει αυτά ανήκουν στην κεντρική διοίκηση. Είναι κομμάτι της κεντρικής διοίκησης. Παίζει το ρόλο της μικρής κυβέρνησης σε κάθε χώρο. Εμείς νομίζουμε ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες έτσι ώστε αυτές οι φωνές και αυτό το «όχι, δεν πάει άλλο» με αυτό που ζούμε σήμερα να εκφραστεί και όπως έχει διαμορφωθεί και το πολιτικό σκηνικό, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τις
παρατάξεις στο δημοτικό. Νομίζουμε ότι η λαϊκή συσπήρωση είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική δύναμη που μπορεί να εκφραστεί αυτό το «δεν πάει άλλο». Ωραία. Και ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Καλή επιτυχία, κυρία Μακρύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και σε εσάς καλή δύναμη, γιατί μπροστά σας έχετε κι εσείς πολλά να αντιμετωπίσετε, να ακούσετε και να καλύψετε.